Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον 29χρονο Άγγελο Αυδίου, τον νεαρό άνδρα που είχε χαθεί από το Βαρθολομιό Ηλίας, ανήκει σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο πτώμα που βρέθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου κρεμασμένο σε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Κυλλήνης. Οι δικοί του άνθρωποι αναγνώρισαν τον 29χρονο από τα ρούχα, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα του τεστ DNA. Με τον πλέον τραγικό τρόπο γράφτηκε το τέλος του θρίλερ της εξαφάνισης του 29χρονου Άγγελου Αυδίου, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί το πρωί της 29ης Οκτωβρίου από την περιοχή του Βαρθολομιού που είχε βρεθεί για να επισκεφθεί συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πτώμα που εντοπίστηκε κρεμασμένο από δέντρο σε εξοχική κατοικία στην περιοχή της Γιασποράς στην Κυλλήνη φαίνεται πως ανήκει στον 29χρονο Λοδαπό. Τα ρούχα και τα προσωπικά του αντικείμενα είναι αυτά που μαρτύρησαν την ταυτότητά του όταν συγγενικά του πρόσωπα κλήθηκαν από τις αρχές για αναγνώριση. Πάντα με τις ίδιες πηγές, ένα ακόμα στοιχείο που επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τον 29χρονο Λοδαπό ήταν η οδοντοστοιχεία του, την οποία αναγνώρισε η μητέρα του, η οποία κλήθηκε να φέρει εις πέρας αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο. Το γεγονός πως η σωρός του άνδρα βρέθηκε σε ύψος περίπου 3 με 4 μέτρων και πως τα χέρια του ήταν δεμένα πισθάγκωνα με βρόχο κάνουν τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να μην αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Οι αρχές από την πρώτη κιόλας στιγμή επικεντρώθηκαν στην εξαφάνιση του 29χρονου Άγγελου, καθώς μέχρι και το πρωινό της Παρασκευής, όποτε και βρέθηκε το κρεμασμένο πτώμα, δεν υπήρχε η παραμικρή πληροφορία ή κάποιο στοιχείο για το τι μπορεί να είχε συμβεί. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως μετά από την αναγνώριση που έγινε από τους οικείους του εξόψεως, έχει παραγγελθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η σύγκριση DNA με δείγμα από τους συγγενείς του για να επιβεβαιωθεί και επίσημα η ταυτότητα της σωρού. Μεταξύ, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή όλα τα στοιχεία που υπάρχουν ως τώρα και έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα τόσο από το βρόχο με τον οποίο ήταν τυλιγμένα τα χέρια του νεαρού άνδρα, όσο και από τη σκάλα που βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο που ήταν κρεμασμένος. Ως προς το χρονικό, το πτώμα του άνδρα εντοπίστηκε σε εξοχική κατοικία το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ζει εκτός ηλίας και απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πήγε στο σημείο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής και αμέσως αντιλήφθηκε δυσοσμία. Το πρωί της επομένης, ο ίδιος αναζήτησε από πού προέρχεται και ήρθε αντιμέτωπος με τη φρίκη, καθώς είδε σε ένα από τα δέντρα του σπιτιού κρεμασμένη τη σωρό του άνδρα και μάλιστα σε πολύ μεγάλο ύψος που δύσκολα θα γινόταν αντιληπτή από τον οποιοδήποτε. Τώρα μια είδηση βόμβα για την Ηλία έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα Πατρίς, αφού έπειτα από μισό αιώνα που κατασκευάστηκε και άνοικε στο Δήμο Αμαλιάδας και στη συνέχεια στο Δήμο Ήλιδας, το κάμπινγκ της Κουρούτας περνάει πλέον στα χέρια ιδιωτών και μάλιστα για τα επόμενα 25 χρόνια. Η σύμβαση του συγκεκριμένου έργου βρίσκεται στην διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη του πλειοδότη. Μάλιστα, υπογραφές με τους νέους ιδιοκτήτες του τουριστικού φιλέτου αναμένονται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σε ιδιώτη περνάει μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες το πάλε ποτέ δημοτικό κάμπι Κουρούτα, στο οποίο όλα αυτά τα χρόνια είτε άνοικε είτε διαχειριζόταν από τον Δήμο, αρχικά της Αμαλιάδας και μετέπειτα της Ήλιδας. Η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, στην οποία και ανήκει το τουριστικό φιλέτο, ολοκλήρωσε το διαγωνισμό για την εκμίσθωση και κατακύρωσε το χώρο σε επιχειρηματία που έλκει την καταγωγή του από την Ηλία, όμως δραστηριοποιείται σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία, αφού ο φάκελος της παραχώρησης για τα επόμενα 25 χρόνια έχει ολοκληρωθεί και η τελική σύμβαση βρίσκεται στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Και όλα αυτά παρά τις διαβεβαιώσεις της νυν Δημοτικής Αρχής ότι συζητήσεις με τους εκπροσώπους της ΕΤΑΔ για το μέλλον του κάμπινγκ βρίσκονταν όλο αυτό το διάστημα σε καλό δρόμο. Η στόχη είναι το κάμπινγκ να λειτουργήσει ως δημοτικό. Να είναι η λαϊκή πλάζ η οποία θα εξυπηρετήσει τους δημότες. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται βήμα-βήμα. Ευρέθηκε η κατάλληλη στιγμή, θέματα συγκυριών είναι τα πάντα και πήραμε το κάμπινγκ για φέτος. Προχωράμε. Και προχωράμε ξεκινώντας από καιρό για να δώσουμε μια άλλη Κουρούτα φέτος. Όλα δείχνουν ότι οι τελικές υπογραφές θα πέσουν πριν την έλευση του 2024, με τον νέο ιδιοκτήτη να θέτει ως ορίζοντα των εργασιών διαμόρφωση στους χώρους των 21,7 στρεμμάτων, τα οποία και παραχωρούνται το ερχόμενο καλοκαίρι.
Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, σκοπός της μίσθωσης είναι η λειτουργία του κάμπινγκ και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ οι απαιτούμενες εργασίες ανακαίνησης, αποκατάστασης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων θα εκτελεστούν αποκλειστικά με έξοδα και ευθύνη του ιδιώτη. Αυτό που κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει είναι το αντίτιμο, κάτι το οποίο θα γίνει γνωστό μετά τις υπογραφές. Οι ραγδαίες εξελίξεις δείχνουν ότι ο διαγωνισμός που βγήκε στον αέρα την περασμένη άνοιξη ουδέποτε πάγωσε, ενώ οι διαδικασίες φέρονται να συνεχίζονταν και κατά την περίοδο του καλοκαιριού, όπου παραχωρήθηκε προς χρήση μόλις για 3 μήνες στον Δήμο Ήλιδας. Παλεύω τον κάθε στόχο μέχρι να τον πετύχω. Πριν αλέκτορα λαλήσει, δηλαδή πριν να ανακοινώσουμε ότι συμφωνήσαμε με την ΕΤΑΔ και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Μπαλωμένο, να πάρει φέτος ο Δήμος το κάμπινγκ, άρχισαν να λένε μόνο φέτος και τι θα γίνει μετά και πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Φέτος. Παρά το γεγονός ότι ο διαγωνισμός έγινε από νωρίς γνωστός, οι αντιδράσεις του Δήμου φάνηκαν χλιαρές. Περιορίστηκαν αρχικά σε ένδυκα μέσα, ασκώντας ενδικοφανή προσφυγή κατά της ΕΤΑΔ, ενώ παράλληλα πεστάληκε εξώδικη πρόσκληση, μέσω της οποίας ετούνταν την παραχώρηση του χώρου, είτε δωρεάν για 3 χρόνια, είτε με μίσθωση στο 20% της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού, δηλαδή 13.000 ευρώ, είτε ακόμα να συζητηθεί και η απευθείας εξαγορά του ακινήτου. Ωστόσο, έμειναν μόνο σε αυτά την ώρα που σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο ζητούσε περισσότερες ενέργειες, γνωστοποίηση του σοβαρού ζητήματος σε πολίτες και φορείς ή ακόμα και κινητοποίησης. Λίγους μήνες μετά, μέσα στο καλοκαίρι, ο Δήμος Ήλιδας έχασε και την προσφυγή, ενώ η πρόταση για παραχώρηση περιορίστηκε σε μόλις 3 μήνες έναντι αντιτίμου. Ξεπερνά το 40% η πρόοδος των εργασιών του νέου αυτοκινητόδρομου της Πατρών Πύργου, στο τμήμα από Γαστούνη μέχρι Πύργο. Η εταιρεία Τέρνα που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο τμήμα του έργου φαίνεται πως έχει φορτσάρει όλο αυτό το διάστημα και προηγείται όλων των υπολείπων τμήματων. Ο Γιώργος Μικελόπουλος με την κάμερα της ΣΟΡΤ έκαναν αυτοψία στις εργασίες του υποκατασκευή δρόμου, ενός δρόμου που οδηγεί προς το μέλλον με ασφαλή οδήγηση. Το 42% αγγίζει εσίωση πρόοδος του έργου της κατασκευής του νέου αυτοκινητοδρόμου της Πατρών Πύργου σε ό,τι αφορά το τμήμα Γαστούνη Πύργος, μιας και η Τέρνα έχει ανεβάσει ρυθμούς το τελευταίο διάστημα και μοιάζει δεδομένο πως αν οι εργασίες συνεχιστούν με την ίδια ένταση, το συγκεκριμένο τμήμα όχι απλά θα παραδοθεί εντός της συμβατικής προθεσμίας που είναι ο Μάρτιος του 2025, αλλά δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί και νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 40%-42% της ολοκλήρωσης. Και αναμένεται, αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, έως τέλος της χρονιάς να έχουμε φτάσει περίπου στο 50%, με στόχο να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στη συμβατική του προθεσμία, που είναι το Μάρτιο του 2025. Βρεθήκαμε στο εργοτάξιο της Τέρνα στην Αμαλιάδα προκειμένου να παρακολουθήσουμε από κοντά την πρόοδο των εργασιών με το νέο αυτοκινητόδρομο στο συγκεκριμένο κομμάτι που είναι και το πιο προχωρημένο από τα 3 να παίρνει σταδιακά σχήμα. Τη δεδομένη χρονική στιγμή γίνονται χωματουργικές εργασίες οι οποίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι και το καλοκαίρι του 2024. Η Τέρνα εκτελεί το κομμάτι από την Γαστούνη έως τον Πύργο, ένα τμήμα 20 χιλιόμετρων. Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται επίπεδο χωματουργικών εργασιών στο κομμάτι από τα Χανάκια έως τον Πύργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 24. Στα υπόλοιπα κομμάτια εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας, με την ασφαλτόστρωση να έχει προχωρήσει αρκετά, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το νέο υπερσύγχρονο αυτοκινητόδρομο που θα κατασκευαστεί, με το ταξίδι από τον Πύργο στην Πάτρα και το αντίστροφο να υπολογίζεται μετά την ολοκλήρωση του δρόμου σε λιγότερο από 40 λεπτά. Στα προηγούμενα τμήματα, του πιο πίσω δηλαδή, εκτελούνται εργασίες ολοστρωσίας, ασφαλτικών, πλευρικών διαμορφώσεων και των
τεχνικών που απομένουν για να ολοκληρωθεί το έργο. Σε ό,τι αφορά τα άλλα δύο τμήματα του έργου, αλλά και στη συνολική πρόοδο, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχει φτάσει στο 26,26%, το τμήμα που κατασκευάζει η Άβαξ από το Μιντιλόγλι μέχρι τα Καρέικα έχει ξεπεράσει το 17% παρά την εμπλοκή με τις απολωτριώσεις, ενώ το τμήμα που κατασκευάζει η Άκτορ από τα Καρέικα μέχρι τη Γαστούνη, η πρόοδος έχει ανέβει πάνω από το 14%. Με έναν διαφορετικό τρόπο στα της οικονομίας τώρα, καθώς οι τιμές των πάντων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα και στην εστίαση, με άκρως ενδεικτικά τα όσα συμβαίνουν στο παραδοσιακό έδεσμα των Ελλήνων, το σουβλάκι, το οποίο είναι πλέον απλησίαστο. Η τιμή του μάλιστα σε τουριστικές περιοχές μαζί με πίτα ξεπερνάει κατά πολύ τα 6 ευρώ, ενώ η μέση τιμή πώλησης είναι στα 3,5 ευρώ. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο, με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία να μένεται και την παγκόσμια αγορά να μπαίνει σε έναν κυκαιώνα πληθωρισμού μέχρι του δόρατος στην ενέργεια, τα πάντα άρχισαν να παίρνουν την ανίουσα, μεταξύ των οποίων φυσικά και το παραδοσιακό έδεσμα της χώρας μας, το σουβλάκι. Πλέον η τιμή του έχει παγιωθεί στα 3,5 ευρώ για μια πίτα που από εξωφρενικό ποσό μοιάζει πια να είναι η κανονικότητα. Ο κόσμος αρχίζει να στρέφεται σε πιο φτηνές λύσεις, γιατί όλα τα κοστολόγια πλέον έχουν ανεβεί και όλοι ζοριζόμαστε να ανεβάσουμε τις τιμές μας και κατά συνέπεια να έχει πίεση ο κόσμος. Ο κόσμος είναι γενικά πιεσμένος, η κατανάλωση σίγουρα έχει μειωθεί. Η συχνότητα πλέον που παίρνουν σουβλάκια και πίτες είναι λιγότερη. Και το καταλαβαίνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ο καθένας κόβει κάποια πράγματα και έτσι έχει υποστεί και αυτό τις συνέπειες του. Οι επαγγελματίες προσπάθησαν πολύ να κρατήσουν όσο γίνεται χαμηλά τις τιμές, όμως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, αφού οι πρώτες ύλες εκτινάσσονται στα ύψη. Έχουμε απορροφήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα κόστη και βλέπουμε κάθε μέρα βλέπουμε τα πράγματα να ανεβαίνουν αυτό. Ό,τι μπορέσαμε κάνουμε τώρα κι εμείς. Είναι... Μα το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι ότι θα ανεβεί το σουβλάκι γιατί εμείς θέλουμε να το ανεβάσουμε ή οτιδήποτε. Είναι η καθημερινότητά μας στα πράγματα σούπερ μάρκετ που αγοράζουμε πρώτες ύλες. Όλα φαίνονται κάθε μέρα στον καθένα μας. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές πρέπει να παραμείνουν σταθερές για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει το σουβλάκι. Που το σουβλάκι στον Έλληνα είναι στο DNA μας. Άρα πρέπει και εμείς οι επαγγελματίες όσο μπορούμε να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές για να μπορούμε να τα απολαύσουμε στα οικογένεια, στα παιδάκια. Αυτό πως και να έχει δεν είναι πάντα εφικτό με την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης από το κράτος επιτακτική. Θεωρώ στην ενέργεια θα μπορούσε να γίνει κάτι όσον αφορά την ενέργεια και στη φορολογία. Το κράτος μόνο μπορεί να επέμβει σε αυτό το πράγμα, να κρατάει τις τιμές εκεί που πρέπει, ξέρω, με ελέγχους και διάφορα πράγματα, ώστε και εμείς να μην, ανεβάζουμε το κόστος στον καταναλωτή. Πρέπει και εμείς να μειώσουμε λίγο τα κέρδη μας για να μπορέσει και ο κόσμος να το απολαύσει. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές πρέπει να παραμείνουν σταθερές. Αλλαγές ακόμα και στη διαβούλευση που ξεκινάει, ζήτησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Ηλίας σε συνάντηση που είχαν με τους βουλευτές του νομού. Στο φόντο του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την πάταξη φοροδιαφυγής. Αυθαίρετη και άδικη, χαρακτήρισαν οι επιχειρηματίες του νομού την τεκμαρτή φορολόγηση, ζητώντας έστω και στο παραπέντε την αλλαγή των διατάξεων και των δεδομένων που έχουν εξαγγελθεί. Με φόντο το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, οι βουλευτές του νομού πραγματοποίησαν σύσκεψη ενημερωτικού κυρίως χαρακτήρα με εκπροσώπους των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών της Ηλίας. Έχουμε διαφωνία με το νομοσχέδιο αυτό, καταρχάς. Επί της αρχής έχουμε διαφωνία, δηλαδή στη σύλληψή του, που ξεκινά από το δεδομένο που θεωρεί η κυβέρνηση ότι είναι δεδομένο, ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι φοροφυγάτες. Και επίσης υπάρχει και μια δεύτερη εσωτερική παραδοχή σε αυτό το νομοσχέδιο, ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτή την φοροδιαφυγή, οπότε αναζητώ άλλους τρόπους προκειμένου να φορολογήσω τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μέσα σε κλίμα ενότητας και σε συνέχεια της μεγάλης κινητοποίησης αλλά και των συνεχών δράσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες εξέφρασαν για ακόμα μία φορά την αντίδρασή τους στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, ζήτησαν τη στήριξη των βουλευτών και τόνισαν ξανά πως είναι άδικο και ενάντια στα όσα είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά για τους κλάδους τους. 4-5 μήνες είχαμε εκλογές, δεν αναφέρθηκε ποτέ μόνο ότι θα πάρει μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς τίποτα, είτε και έφερε ένα φορολογικό νομοσχέδιο και το κυριότερο και το αχαρακτήριστο κατά εμένα, που δεν νομίζω ότι το δέχεται κανένας, μας ανέφερε φοροφυγάδες, άρα κλέφτες. Είναι ένας βαρύς χαρακτηρισμός αυτός. Και ειδικά για κάποιους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται χρόνια στην αγορά. Το να το λες τον άλλον κλέφτη, γιατί όταν το λες φοροφυγά, το λες κλέφτη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άδικο. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή,
όπου και στην τηλεόραση που παρκούμε και στο ραδιόφωνο και όλοι οι φορείς που βγαίνουν, πιστεύω ότι μέχρι και οι άνθρωποι της κυβέρνησης αντιλαμβάνονται ότι είναι άδικο άρθρο. Καθότι είναι οριζόντιο και ποτέ ένα οριζόντιο νόμο δεν είναι δίκαιο. Μετά το πέρα τη σύσκεψη, αποφασίστηκε η συλλογή υπογραφών από μέλη όλων των φορέων για την αντίθεση ενάντια στο νομοσχέδιο, οι οποίε θα παραδοθούν στου βουλευτέ, αλλά και η διοργάνωση ημερίδων προ ενημέρωση των όσων θα ισχύσουν από τη νέα χρονιά. Συμφωνήσαμε πρώτον ότι η κυβέρνηση ευνηδίασε τον κόσμο τη αγορά, αφού προεκλογικά δεν είχε προειδοποίηση για κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ότι στοχοποιούνται οι μικρές, πολύ μικρές ατομικές επιχειρήσεις που είναι πάρα πολλές εδώ στην περιοχή μας έναντι των εταιριών. Τρίτον, ότι πάρα πολλές επαρχιακές περιοχές και χωριά θα οδηγηθούν σε ερημοποίηση. Και τέταρτον, ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός που λέει ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι συλλήβδιν φοροφυγάδες, είναι προφανώς άδικος και δεν αντιστοιχεί στον κόσμο της αγοράς. Πρόκειται για ένα εμπεγμό ουσιαστικά απέναντί τους, γιατί προεκλογικά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεσμευόταν ότι δεν θα υπάρξει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρος. Μετεοκλογικά, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες διαπιστώνουν ότι αυτό ήταν ένα ψέμα και επιβάλλεται ένας κεφαλικός φόρος ύψους 1.444 ευρώ, τον οποίο καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δύσκολη τώρα η καθημερινότητα για την πλειονότητα των Ελλήνων, αφού το κόστος διαβίωσης εν μέσω ακρίβειας και ανατιμήσεων στο σύνολο της οικονομίας γίνεται δυσβάσταχτο. Είναι χαρακτηριστική εικόνα και στις μεταφορές, με τους πολίτες να περιορίζουν όλες τις μετακινήσεις τους και να μπαίνουν ολοένα και λιγότερο στα ταξί, με τον κλάδο των αυτοκινητιστών να βάλετε όλο και περισσότερο. Τερματική είναι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει νοικοκυριάκοι επιχειρήσεις, με τους καταναλωτές να σφιχτιούν και να κάνουν περικοπές ακόμη και στα άκρως απαραίτητα. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στις μεταφορές, με την κίνηση στα ταξί μειωμένη όσο ποτέ. Εγώ τη δουλειά αυτή, παιδιά, την κάνω 19 χρόνια, από 21 χρονών. Αυτό το πράγμα που βλέπω τώρα δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, μπαίνει κόσμος τώρα, μπαίνουν μεγάλες συνέξεις και σου λένε, φίλε, πώς θα μου πάρεις μέχρι εκεί? Έχω 3 ευρώ, μπορείς να με πας, δεν το ξαναδεί. Ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να μπει στο ταξί. Το χειμώνα έχουμε σημαντικό πρόβλημα, τεράστιο. Και αυτό λόγω της μειωμένης κίνησης, αφενός και αφετέρου της αύξησης των εξόδων και κυρίως των τιμών των καυσίμων. 2 ευρώ το πετρέλαιο και 1,80 είναι υπερβολικό το κόστος. Το προσπαθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό θέλαμε και κάποιος να είναι κάπως χαμηλότερα τα καύσιμα. Γιατί δεν μπορεί τώρα μία κούρσα να κάνει 4 ευρώ και το πετρέλαιο το λίτρο να έχει 1,80. Συν τα καύσιμα έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά. Έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Το κόστος του αυτοκίνητου έχει φτάσει στα ύψη. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας που έκανε 20.000 καινούριο, τώρα έχει φτάσει στα 30.000 να το πάρουμε ένα αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή κόβονται πολλά αυτοκίνητα, λίγουνε. Θα παρακολουθήσουμε τον Υπουργό που είμαστε σε καλό δρόμο εδώ, μας έχει πει πως ναι, να πάρουμε μια μικρή παράταση, γιατί είναι πολλά αυτοκίνητα που λίγουνε και δεν υπάρχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αντικατασταθούνε. Γιατί έχουμε περάσει, όπως ξέρετε, 2 χρόνια COVID. Δεν είχαμε καθόλου, είχαμε να δουλέψουμε 2 χρόνια. Και μέσα σε όλα φυσικά, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Μας μιλάει για τεκμαρτό εισόδημα, 1.900 το ελάχιστο, σύν άμα περνάμε την τριετία θα πηγαίνουμε στα 14.200. Μας λέει όμως ταυτοχρόνως να κρατάμε και βιβλία. Αυτό είναι τρελό, δηλαδή πάει 15 χρόνια πίσω είχαμε τεκμαρτό εισόδημα, δηλαδή να κρατάμε και βιβλία και τεκμαρτό εισόδημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, ή το ένα ή το άλλο πρέπει να ισχύσει. Εμείς όμως έχουμε κάτι ιδιαιτερότητα σαν κλάδος. Εγώ έχω ένα ταξί τώρα αυτή τη στιγμή και το νοικιάζω αύριο το πρωί. Δεν μας έχουν πει ότι αν νοικιάσω το ταξί μου εγώ πώς θα φορολογηθώ. Με τεκμαρτό εισόδημα. Όταν εγώ το νίκιο που θα παίρνω παραδείγματος χάρη από ένα ταξί θα είναι 4 εκατοστάρικα. Πώς θα φορολογηθώ. Μετά έχουμε οδηγούς στο ΙΚΑ. Πώς θα φορολογηθούμε εκεί. Θα έχουμε και τα 14.200 και θα έχουμε και τον οδηγό σαν υπάλληλο. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία δεν μας έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και δεν είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει. Ένα απλό παράδειγμα. Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο. Από το πρωί μου τυχαίνει κάτι και δεν μπορώ να δουλέψω. Αρρώστησα, έπαθα κάτι. Η γυναίκα μου αναγκαστικά για να ζήσει η οικογένειά μου θα νοικιάσει το αυτοκίνητο. Όπως είναι πολλές περιπτώσεις τέτοιες που έχουμε. Πώς θα φορολογηθούμε? Θα παίρνω 500 ευρώ ενίκιο και θα φορολογηθώ για 14.200.
Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα, κλίμα και διάθεση τη ζωή στους γυροβιότοπους, όπως αυτός του Κωτικίου Στροφιλιάς. Αφορούσε η πρώτη επιμορφωτική συνάντηση που διοργάνωσε στην περιοχή των Λεχενών η Αναπτυξιακή Ολυμπίας. Στην ειδική εκδήλωση, επιστήμονες του είδους αναφέρθηκαν εκτενώς στους τρόπους που μπορούν να αναπτυχθούν και να προστατευτούν οι υγροβιότοποι, προχωρώντας παράλληλα και στην άμεση λήψη των απαιτούμενων πρωτοβουλειών για να προλάβουμε την κλιματική κρίση. Δύσκολες συνεργείες του κρατικού μηχανισμού που έχει εγκλωβιστεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και συνεχίζει να δημιουργεί σοβαρές αγκυλώσεις ακόμα και σε ζητήματα εθνικής σημασίας, αποκάλυψε η πρώτη συνάντηση επιμόρφωσης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα στο γραφείο των Λεχενών και αφορούσε τη ζωή στους υδροβιότοπους. Στις λειτουργίες των υδροβιοτόπων καθώς και στις αξίες τις οποίες έχουν, διότι όπως γνωρίζουμε οι υδροβιότοποι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και για την περιοχή μας αλλά και για ολόκληρη τη χώρα και θα αναφερθούμε εξειδικευμένα σε όλες τις αξίες τις οποίες αυτοί προσφέρουν στην περιοχή τους. Η πιο σημαντική είναι η βιολογική αξία, γιατί όταν μιλάμε για υδροβιότοπους αναφερόμαστε στην βιοποικιλότητα που υπάρχει σε αυτούς, γιατί οι υδροβιότοποι γενικώς έχουν μια εξειδικευμένη βιοποικιλότητα. Αναφερόμαστε στην άρδευση, στην ίδρευση, στην προστασία από τις πλημμύρες, στην πολιτιστική αξία την οποία έχουν οι υδροβιότοποι, καθώς και στο τι προσφέρουν στη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία υπάρχουν. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αναφέρθηκαν από τους καθηγητές επιστήμονες που συμμετείχαν πολύ σημαντικά θέματα πάνω στην προστασία αλλά και την εξέλιξη των υδροβιότοπων, ενώ ταυτόχρονα αναλυθήκαν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την προστασία τους. Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα του Αλία και Θάλασσα, που υλοποιεί Αναπτυξιακή Ολυμπία για την περιοχή, και πρόκειται για ένα διακρατικό σχέδιο συνεργασίας, δηλαδή για ένα σχέδιο που έχουμε αναπτύξει μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ελλάδας με στόχο την προβολή και την προστασία κάποιων σημαντικών υγροβιότοπων σε κάθε περιοχή. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο, υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις, όπως είναι η σύσταση ενός τοπικού δικτύου φορέων με στόχο την αναγνώριση των ανακών που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές και το πώς επιδρούν σε σχέση με τον υγροβιότοπο οι περιοχές αυτές. Το συμπέρασμα που βγήκε από την πρώτη αυτή συνάντηση που πραγματοποίησε η Αναπτυξιακή Ολυμπίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ζωής στους υδροβιότοπους του προγράμματος Αλία και Θάλασσα 2014-2020 ήταν ενέργειες που πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής, προκειμένου οι υδροβιότοποι με σημείο αναφορά στην λίμνο θάλασσα του Κωτιχίου να συνεχίσουν να υπάρχουν, και ειδικά επισημάνθηκε πώς μπορούν να πετύχουν την συνύπαρξη με τους ανθρώπους αλλά και πώς θα βοηθήσουμε στην προστασία και την ανάπτυξη με συγκεκριμένο σχέδιο διατήρησης της ευρύτερης περιοχής, και την εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής. Αποδόθηκε έμπραχτα ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν και έπεσαν ηρωικά υπέρ της πατρίδος, προσφέροντας τα μέγιστα στους διαχρονικούς αγώνες του λαού μας και στην εθνική αντίσταση. Άλλωστε, η επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας του Γρογοποτάμου έχει καθιερωθεί ως η πανελλήνια ημέρα του εορτασμού εθνικής αντίστασης. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της πολιτικής ηγεσίας, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων τίμησαν και στον πύργο τη θυσία των Ελλήνων αντιστασιακών για την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς Ναζί. Με τη δέουσα τιμή εορταστική στον πύργο, η ημέρα εθνικής αντίστασης, οι εκδηλώσεις που ξεκίνησαν με δοξολογία χωροστατούντος του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Ηλίας και Ολένης, κυρίου κυρίου Αθανασίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία εκπροσώπων αρχών και φορέων, αλλά και αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σώματων ασφαλείας, καθώς και εκπροσώπων των ενώσεων απόστρατων αξιωματικών. Η εθνική αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στον ναζισμό είναι ένα ιστορικό γεγονός που σηματοδοτεί την ενότητα των Ελλήνων και την πίστη τους στην ελευθερία. Αυτή την επέτειο γιορτάζουμε σήμερα και βεβαίως το μήνυμα της εθνικής ενότητας παραμένει διαχρονικό, ενότητας του ελληνικού και κυπριακού ελληνισμού, με αφορμή και την πολύ συγκινητική εκδήλωση σήμερα που θυμίζει τους ιστορικούς δεσμούς με τους Κύπριους αδερφούς μας και βεβαίως το αίτημα να υπάρχει αποκατάσταση στην Κύπρο και να σταματήσει η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή. Τιμούμε τις αγωνίστριες και τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γρογοποτάμου αποτέλεσε την κορυφαία πράξη αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού που κατάφερε η Ενωμένη Εθνική Αντίσταση. Αποτέλεσε απόδειξη ότι η φλόγα της ελευθερίας παραμένει άσβεστη στην κατεχόμενη Ελλάδα και το πνεύμα του ελληνικού λαού αδούλωτο.
αποτελεί και σήμερα φωτεινό σηματοδότη ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας. Εμπνεόμαστε από τη δράση των αγωνιστριών και των αγωνιστών, συνεχίζουμε τον αγώνα κατά της απάνθρωπης ιδεολογίας του ναζισμού και του φασισμού, συνεχίζουμε τον αγώνα για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, συνεχίζουμε τον αγώνα για διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας, απέναντι σε όποιον με επιβουλεύεται. Αστικά στον δούλο σου σώτερα λάπαξον, Πιλάτων να φάσει στην μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε, τη στην κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον. Και τα αστικά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Οι παρόντες μετέφθησαν στο μνημείο των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο επαρχείο, όπου ακολούθησε η επιμνημόσυνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων, αλλά και η τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων κατά την Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Να γυρίσουμε εντελώς σελίδα στο δελτίο μας. Συνεχίζεται στο πάρκο Ξυστρή το σημαντικό γεγονός με την οικαστική έκθεση, η οποία έχει κοινωνικό πρόσημο. Τα έσοδά της θα αποδοθούν σε παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες του νομού. Η πανηλιακή έκθεση των 103 καλλιτεχνών ολοκληρώνεται στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται και παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις ή workshops στον ίδιο χώρο. Η έκθεση διοργανώθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του Ηλίου Γιώργου Τάκη Δόξα σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένους πολίτες του νομού. Συνεχίζονται οι δράσεις της έκθεσης τέχνης για τα παιδιά αμαία στο πάρκο Ξυστρή, τελώντας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίας, εκεί που οι Ηλίοι καλλιτέχνες εκθέτουν τα δημιουργήματά τους προκειμένου να στηρίξουν όλα τα παιδιά αμαία τα οποία χρειάζονται την αγάπη αλλά και τη φροντίδα όλων μας για να μπορέσουν να έχουν μια σωστή καθημερινότητα και να μην αισθάνονται ως παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Με πολύ χαρά είμαστε σήμερα εδώ στο πάρκο Ξυστρή, στο πλαίσιο της πανηλιακής έκθεσης Ηλίων καλλιτεχνών. Προσκαλέσαμε τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Στέφανο του Παπαγεωργίου, να έρθει να παίξει μια παράσταση καραγκιόζη για τα παιδιά μας και επίσης σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα εικαστικό εργαστήριο, να φτιάξουμε δηλαδή φιγούρες καραγκιόζη, καθοδηγεί τα παιδιά και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Όπως βλέπετε τα παιδιά το απολαμβάνουν, είναι μια ξεχωριστή χαρούμενη δράση. Τα παιδιά είναι πετάνε από χαρά, πετάνε από χαρά. Ένα σημαντικό καλλιτεχνικό εικαστικό γεγονός με κοινωνικό ωστόσο πρόσημο που εδράζεται στα άτομα με ειδικές ανάγκες έχει ανοίξει τις πύλες του και μπορούν μικροί και μεγάλοι να το απολαύσουν έως την 1η Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την πανηλιακή έκθεση τέχνης και τις παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον ίδιο χώρο. Προσπαθούμε να φτιάξουμε με τα παιδιά του ειδικού σχολείου φιγούρες καραγκιόζη και μετά από αυτό θα παίξουμε μια παράσταση στον Μπερντέ, στη σκηνή. Το θέμα είναι ελεύθερο σήμερα, επειδή θέλουμε να βάλουμε στην παράσταση και τα παιδιά να παίξουν. Δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο, είναι ελεύθερη έκφραση πάνω στον Μπερντέ, πάνω στη σκηνή. Ενώ τα έσοδα, όπως πωλήσει έργων, χορηγίες, δωρές ή και τα εθελοντικά εισιτήρια, θα διατηθούν μετά την αφαίρεση των εξόδων για την υλική και οικονομική στήριξη των παιδιών αμαία του νομού Ηλίας. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, να περάσουμε να δούμε ειδήσεις από τον κόσμο με τη βοήθεια της ελληνικής υπηρεσίας του Euronews. Παλαιστινοί κρατούμενοι επέστρεψαν στη Δυτική Όχθη μετά την απελευθέρωση από το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας τετραήμερης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι επιδιώκει επισήμως να παρατείνει την εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας, αλλά πιστεύεται ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαζόταν να εντοπίσει δεκάδες ομήρους που κρατούνται στη Γάζα από άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Τζιχάντ. Νωρίτερα, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού είχε επιβεβαιώσει ότι διευκόλυνε την απελευθέρωση και μετέφερε επιτυχώς 17 ομήρους από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τον κατάλογο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του Πρωθυπουργού, οι Ισραηλινοί ομήροι που απελευθερώθηκαν είναι 4 γυναίκες και 9 παιδιά, μεταξύ των οποίων και η 4χρονη Αμερικανο-Ισραηλινή Abigail. Οι 10 από τους 13 είναι μέλη τριών οικογενειών. Απελευθερώθηκαν επίσης 3 Ταϊλανδοί και 1 Ρώσο-Ισραηλινός.
Τα ντρόουν παίζουν πια σημαντικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τις δύο πλευρές να τα χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο, ώστε να πετύχουν πλήγμα στον εχθρό χωρίς να ρισκάρουν το έμψυχο δυναμικό τους. Η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή πως κατέριψε δύο πυράβλους στην Αζωφική θάλασσα την ώρα που κατέστρεψε πάνω από 20 ουκρανικά ντρόουν πάνω από τη Μόσχα, τον Μπριάνσκ, το Σμόλενσκ και την Τούλα. Εξάλλου νωρίτερα είχε σημάνει αεροπορικό συναγερμό στην Κρυμαία και συγκεκριμένα στη γέφυρα του Κέρτς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένα ντρόουν που καταρρίφθηκε από τους Ρώσους στην Τούλα έπεσε πάνω σε διαμέρισμα, χωρίς πάντως να προκληθούν τραυματισμοί. Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων και θυελλωδών ανέμων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Οι μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί συναγερμό για την περιοχή της Ατάλειας. Εξαιτίας της κακοκαιρίας καταστράφηκαν πολλά δέντρα, σχηματίστηκαν γιγαντιαία κύματα στο παραλιακό μέτωπο και ορισμένα σκάφη υπέστησαν ζημιές. Η έντονη βροχόπτωση παρέλυσε και την κυκλοφορία. Μετά την καταιγίδα στη Σμύρνη, η θάλασσα ξεχύλισε και κάποιες γειτονιές στην ακτογραμμή πλημμύρισαν. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού στην Ολλανδία μετά την νίκη έκπληξη του ακροδεξιού Γκέρτ Βίλντερς, αφού παραιτήθηκε ο άνθρωπος κλειδί για την διεξαγωγή τους. Ο Γκομ Φαν Στρίεν, γερουσιαστής του κόμματος για την ελευθερία του Βίλντερς, είχε οριστεί την περασμένη εβδομάδα ως ο αρμόδιος για τις συζητήσεις για συνεργασίες με άλλα κόμματα. Ωστόσο, κατηγορήθηκε το Σαββατοκύριακο από Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι έχει διαπράξει απάτες στους κόλπους της επιχείρησής του, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί άμεσα από την θέση του βασικού διαπραγματευτή προκειμένου να απαντήσει στις κατηγορίες. Έτσι, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή του τελευταίου να πείσει τα άλλα κόμματα να δουλέψουν μαζί του, δεδομένων των ριζοσπαστικών θέσεών του εναντίον του Ισλάμ, της μετανάστευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς τίποτα άλλο παρά πολλές ευχές. Γεια σας.